Highlighting the best of Cyprus and the inspiring commitment to art and culture, CultureScope shines a spotlight on the sheer diversity of the island, its previously hidden gems, and the people who continue to make a positive contribution to Cyprus, both locally and abroad. Hello, I'm Paul Lambus and welcome to the fourth episode of Season 2 of CultureScope, featured on Cyprus Mail's interactive web portal Good Living. Our location for this episode is the Secret Garden, a trendy, traditionally inspired summer oasis located in the picturesque mountainous village of Panaya at the outskirts of the Paphos Forest. Το Secret Garden ξεκίνησε το 2015 όταν ήμουν φοιτητή στην Αθήνα. Ήθελα να κάνω κάτι μέσα στο χωριό. Η ιδέα ήταν να έρθει ο κόσμος πίσω στην επαρχία, να γυρίσει ο κόσμος. Να τους δείξουμε ότι μπορούμε να ανοίξουμε δουλειές, μπορούμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Κάτι μοντέρνο, αλλά στη φύση. Η πόλη για μένα είναι ένα χάος. Στο χωριό υπάρχει μια τάξη, μια φυσιολογική ζωή. Αυτό θέλω να μεταδώσω. Γι' αυτό και δεν έχουμε και ίντερνετ. Δεν χρειάζεται ίντερνετ στη φύση. Πρέπει να μιλήσεις, να γνωρίσεις τον άλλο. Και βλέπω ότι ο κόσμος αποδέχεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει μεγάλη αποδοχή. Ο συνδυασμός του μοντέρνου με το traditional και τη φύση νομίζω είναι το έστικτο του ανθρώπου. Η διακόσμηση είναι ιδέες από πολλούς και με τον χρόνο, ας πούμε, το διαμορφώνουμε. Αυτό προσπαθούμε, να μην είμαστε σταθεροί, να διαμορφώνουμε τον χώρο με το κάθε χρόνο λίγο διαφορετικά, να προσθέτουμε στοιχεία. Προσπαθούμε να βρίσκουμε παραδοσιακά παλιά αντικείμενα, να γνωρίζει ο κόσμος, να μάθει την ιστορία του, την παράδοση του. Μ' αρέσει όταν μπαίνουν πολύ η έκπληξη. Βλέπεις κάτι μοντέρνο κρυμμένο μέσα σε έναν απίστευτον κήπο. Θα ξεκινήσουμε από τα γλυκά που είναι το αστέρι μας. Συνεργάστηκα με τον Ευγένιο που έχει μεγαλώσει και αυτό στο χωριό, είναι ζαχαροπλάστης. Εγώ προσωπικά δεν είμαι του γλυκού, με έκανε του γλυκού. Γιατί φέρνετε με ένα cheesecake, ήταν απίστευτο. Και ο κόσμος μέχρι τώρα ενθουσιάζεται. Έχουμε βάλει και στο μενού ένα πλάτερ γλυκών, το οποίο αποτελείται, είναι 5 είδη γλυκών, όλα χειροποίητα από τον Ευγένιο. Και τελευταία έχουμε βάλει τον brunch. Είναι ψωμί χωριάτικο, μαρμελάδα που την κάνει η μάνα μου. Και με γιαούρτι, μέλι και καρύδια. Και μετά έρχονται τα αυγά, τα μπέικον, λούντζες. Ο Ευγένιος κάνει και δύο ψωμάκια από παντζάρι τέλεια. Και τελειώνουμε με πορτοκαλόπιτα και φρούτων εποχής. Προσφέρουμε μια ποιότητα όσο μπορούμε πιο ψηλά. Εμένα μου αρέσει το μαγαζί εδώ. Όταν υπάρχει πλήρη ησυχία και κλείνει τα μάτια σου, εγώ στα φύλλα, τα πουλιά, τον κόκορα. Να απολαύσουν τη φύση, να το ζήσουν. Έρχονται κάπου διαφορετικά. Όση κούραση και να έχω, την ώρα που θα πει ο άλλο δύο λόγια καλά, ότι είναι ευχαριστημένο για το μέρο, για όλα, ξεκουράζεσαι. Γιατί είναι ευχαρίστηση, ηρεμά. Λε, κάνω σωστά κάτι. Αλλά για μένα να φεύγει ευχαριστημένο ο κάθε πελάτη που έρχεται. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Οι μικροί το απολαμβάνουν περισσότερο από οι μεγάλους. Theo Michael has been capturing love and life in a romantic and nostalgic way through his unique paintings for many decades. Struck by the beauty of Cyprus, Theo has been strongly influenced by the film noir genre, and his love for cinema clearly shines through his paintings. Theo, your fascination for Edward Hopper's artwork laid the foundation for your distinct painting style. What was it about Hopper's work that inspired you to take up painting full time? I was first fascinated with Hopper's work in the late 70s.
It was a gallery in London. It had the print Nighthawks displayed in the window. And my first look at it, I just went, wow. This print was £150. Remember, I'm a young man now, youngish, yeah, and it was a lot of money, but I had to buy it. You ask me why, I just don't know. And it was the first painting I bought. But much later, we're cutting now to 2004, back to your question. I'm now at the Tate Gallery in London. The first major exhibition of Hopper's work in Britain. And I'm in front of Nighthawks, this painting, the original. And I'm getting close, and the gallery attendants are not liking it at all. But I'm studying it, yeah, because I'm trying to make a decision. And I'm looking at Hopper's strokes. I'm looking at his technique, and I'm looking at his palette, his colour mixes, and that's when I said to Anya, I'm going to become a painter. I can do this. Your work has been described as paintings to fall in love with. Why have you chosen the subject of romance as an integral part of your work? I published a book a few years back, and we struggled for a title, and we asked everybody what our paintings say to them. The title that my nephew came up with, it was Romance Isn't Dead. And I just liked the way he played with it. Not Romance Is Alive, I wouldn't have liked that. And that became the book title. And now it's an integral part of the work. I can't make things up. A lot of artists can. I need to involve my immediate surroundings. I need to have a reference point. That's why I always paint my local environment. All my work is done in oil. The preliminary sketch is done in acrylic because it dries really quick. It's really strong. And I can be really tough with the canvas because the original drawing, I won't lose. Because as you apply the opaque oil paint, you tend to lose what you originally started with. And it's really important to keep it alive, to capture the idea that you intended from the beginning at the end, if that makes sense. Your noir-style artwork is often reminiscent of old classic movie posters, always telling a story. What are the common characteristics in your artwork that help evoke these feelings of nostalgia and mystery? This style is filtered through to the paintings, the cinematic camera angles, the dramatic lighting, the suits, the hats, the trench coats, the mysterious stranger, and I always include the femme fatale. I think these are the ingredients that when people say about the work, your work has a bit of atmosphere, or has a bit of mood, or why is it 50, is this nostalgia? I think it's the elements I use that comes across. I like to capture the effects of the summer light, weathered door, or I like to capture the raw iron, with the sun and the cast shadows. So I have this passion too, not only to do figurative, but to capture the effects of summer. It's very important to be yourself. It's very important to believe in what you do, yeah, and to stay focused. But what's really important and what really works for me is to replace wishful thinking with action. Because no matter what you want to achieve, yeah, it won't get done on its own. Mind Body Baby Cypress is a new world for infant health, wellness and development. Founded by Victoria Masia and co-owner Natasha Kitalidis, this specialized eco-friendly center follows an organic and holistic approach, guiding parents through their baby's most vital time in their development. Victoria, Mind Body Baby is a unique concept to Cyprus, focusing on the development of newborn babies through water therapy. What inspired you to choose this line of business? We began Mind Body Baby about 10 years ago. And before Mind Body Baby, I used to own a playgroup. During that course, the kid used to come and stay from 12 months till about 4 years. And I started to notice sitting, core stability, the writing, their movements, their bodies were weak, they needed more strengthening, and at that stage of life, it's already too late. If I was already seeing them at a year old and 2 years old, how would I get to them when they are babies? First 1001 days of life. These are your most crucial stages. From conception up until that child is 24 months, even 36 months, we call it
early intervention and preventative maintenance. Babies tested 6 years later from swimming in the water, 6 to 20 months more advanced, vocab, math, reasoning, and already it helps our children. This is why we just got to take a step back, start with our babies, they are the next generation, and the time is now. Εμείς είμαστε κέντρο ευεξίας για τα βρέφη και για τα μωρά και αυτό μας ενδιαφέρει είναι η αυτοπεποίθησή τους μέσα στο νερό, εκτός του νερού, να αντιλαμβάνονται πότε είναι η ώρα που πρέπει να παίξουν, πότε είναι η ώρα που πρέπει να είναι ασφαλής. Έτσι εμείς εδώ στη Λεμεσό παρέχουμε τις δύο υπηρεσίες, του μασάζ και της πισίνας. 2 days we start flotation, that is for core stability, strengthening, mobility, independent movements. Moms must come and get educated. We will show you how to do things at home in terms of massage, in terms of directed play around water. Από την ώρα που θα μπει το παιδί μέσα, είναι υπό την επίβλεψή μας. Έχουμε την ευθύνη για το παιδί, όπως και οι γονείς του. Εμείς θέλουμε να νιώθει και το παιδί ασφάλεια και οι γονείς. Βοηθούμε το παιδί να κουμπίσει πράγματα. Βοηθούμε το παιδί να πάρει τα παιχνίδια. Του δίνουμε ένα χαμόγελο. Και αυτό είναι ένα από τα πιο δυνατά comments που πήραμε σαν Mind Body Baby, το customer service μας. We follow relaxation. Through relaxation comes strengthening. From strengthening comes skills. Now you can't have one without the other. What other services are available at your infant and toddler wellness center? We grow and press our own oils according to baby's ailment. If we're teething, if we're constipated, if we're congested, moms advise us on the day. We show them pressure points, specific areas, so we can also do it daily at home. This is building immunity. This is helping the child not get sick and running to the doctors all the time. We offer many different services. So there's the nutrition element that I do. There is Tessa Canaris, who's the health coach, and she focuses on the fitness. And then we have a psychologist, Melanie, on board as well. So we start anywhere from the babies coming in, possibly problems with breastfeeding, attachment, starting with solids. A lot of babies struggle in that transition period from breastfeeding into solids, a lot of complications, so we help them with that transition, the correct food types, and then we move on to the moms wanting to maybe lose some of that pregnancy weight that they may have gained, helping them just regain their confidence. And then there's lots of other cases of possibly the dad wanting to come in and those things, but we're open to helping and guiding anyone that walks through the door. Προσέχουμε πάρα πολύ τα πάντα, από μάσκες μέχρι τα covers που βάζουμε στα παπούτσια μας, να μην φέρουμε κάποιο βακτήριο μέσα στο χώρο. Έχουμε δικό μας σαν το ψυγείο που βάζουμε μέσα τους τόρους, τα παιχνίδια των παιδιών, ούτως ώστε όλα να είναι ζεστά και καθαρά. Δεν μπαίνει τίποτα μέσα στο χώρο μας χωρίς να έχει αποστηρωθεί πριν. Water is the essence of life. What are the physical and psychological benefits of hydrotherapy? From a personal point of view, what this water has done for me and my child. Hector was born with both of his feet right in, not quite club foot, but they did want to operate and they did want to put booties on him to straighten out the ankles. I refused. I put him in the water from 5 days old, and by 8 weeks, his legs had naturally placed. No operation, no intervention, no recovery after that. The body had naturally placed, no force, no pressure, just through the flotation and independent movements of his body. So again, this should be the first port of call. I want to save the world. I probably won't, but if I saved one life or helped one person, I've done my job. I can go to sleep at night. Mario Frangoulis is a classical crossover artist and tenor, known the world over for his powerhouse vocals and his charismatic live performances. Throughout his 30 plus years on stage, he has been unwavering in his lifelong commitment to humanitarian causes, especially to those that pertain to the protection of children. Mario, when did you discover you had a passion for music and for your genre in particular? I always loved music since I was a very small child. Since I was 2 or 3, I was putting on records
in Africa. One of my favorite singers was, of course, Mario Lanza, and I studied his work and I recorded an album in his tribute in 2007. I nearly did a movie with his story, you know, in Hollywood, but that didn't happen, unfortunately, because the script wasn't ready and things went on. Then the producer moved on to another project, so it didn't happen. Singing, I guess, was number two in my life. Number one was my acting, because I thought that was my call. I went to the Guildhall School of Music and Drama in London, which is one of the top drama schools in the world. I got accepted there and I studied with scholarships, and that's what I wanted to do. I wanted to be a classical actor. I wanted to join the Royal Shakespeare Company. I ended up playing Marius in Les Mis in 1988. It was a very successful audition, and I loved the idea that I got to involve myself with veterans of the British theatre, some of the top professionals that I enjoyed working with, you know, at the time. The London Musical Theatre was a great lesson for me. Also playing Raoul in Phantom of the Opera, and The King and I, where I played Lunta. And of course, all that experience, in a sense, helped me be the singer I am. And also having won the Maria Callas Scholarship really helped me, because that made me study really hard in the operatic technique and making sure that I have the stamina to perform for many performances without getting tired. When I studied at Juilliard, I had a great mentor. Her name is Marilyn Horne, and she was one of the most important mezzo-sopranos of the world. And she was a great friend, and she still is a great friend, and someone who believed in me right from the beginning, since I was 22 years old. I guess, you know, studying opera and in drama school and enjoying with passion what I do, I think, you know, I'm a lucky person to be able to do the thing I love with such passion, you know, made me a good singer. And also being a violinist, you know, since I was 6 years old until I was 17, made me a better performer, because I saw the music from inside out. What messages do you wish to convey to your audience through your music? I guess equality and love between people and cultures and nations. And I think you cannot be racist in 2021. I fight against racism, I fight against bullying, I fight against people who believe that you are less than them. And you know, in fact, first year that I was in Les Miserables, 1988 to 89, I had a lot of bullies within my own company, not even, you know, just out there. People saying Mario should not be playing Mario, she should be out there selling souvlakis in the corner of the street. I used to write to them, of course, on the board, you know, the board of notices, right on stage door. I used to write, yeah, Mario might sell some souvlakis or might, you know, cook some good souvlakis, but right now he's playing Marius in Les Miserables and he's the leading actor. Let's see how many of you can do that. You have recently released your 21st album, Blue Skies, an American Songbook, which takes a stroll through some of the greatest tunes of American musical history. What was the inspiration behind your latest work? Blue Skies, an American Songbook was a dream come true since I was a child. It's not pure jazz, because I'm not a jazz singer and I don't pretend to be you know, Louis Armstrong or something like that. But I know that it's in the style of Frank Sinatra, Dean Martin, Michael Bublé, you know, kind of easy listening jazz. The classical tone in my voice is still there, but the style is easy listening. My aim here was not to please people with how high I can go. I wanted to impress people with the style of the music, the love and the passion that is within this music, the poetry that is within this music. I want to involve myself with the top class musicians and make sure that what I put out there is top notch. I would not do anything less than that. I do have great respect for this music, and I have great respect for the musicians who played with us, the big band, Lucas Caritinos, who conducted, and Tammy McCann, who sang on this album. She's got a beautiful voice.
And she's a real jazz singer, but also an opera singer. She's a classically trained. And she came from Chicago to Greece, to the Herodoticus, to perform these concerts with me. And I was so thrilled. Tell us about the humanitarian cause that you wish to support through your work. I've been an ambassador for them for 15 to 20 years now. I say 15 to 20 because I don't know if it's 16 or something like that, but it's been many years because the director, Terry Giroux, he came to see me in Baltimore when I was performing with the Baltimore Symphony Orchestra, and it was kind of an operatic classical crossover concert. And he was amazed by my voice, and he wanted to invite me to meet the members of the Horatio Alger Association of Distinguished Americans, and to see how I could be of help to support these young people who come from very adverse situations, very difficult backgrounds, and alcoholic parents and abusive parents or abusive surroundings, or sometimes parents that cannot afford to have these young, very talented people go to higher education. So I was, my heart was very much with this project, and I realized that by singing, I brought millions of dollars into help these young people. And so far they've given about $253 million to support these young students to go into higher education. And so for us as artists, we can only be ambassadors of peace and love and hope for a better future. That's why I would never be a politician. I can only be a musician who cares about peace, who cares about joining the forces of love and good care. How does Mario Frangulli want to be remembered? A lot of people think that you are born with a good voice, then you are lucky enough to get your big break, and then you're a star, and then nothing else matters. I am not like that. I want to be remembered as someone who fought all the way through their lives, and I have enjoyed my life as well. I've gone out with my friends, and I enjoy my holidays, and I have my free space, away from the theater and the arts. But I do care about the other person. I care about my neighbors. I want my neighbors to be well. I get influenced and inspired by my neighbors and by my friends. I don't envy them. I don't want anything from them. All I want is that the world is a peaceful world, and that we have many people like yourself and like myself who care about our surroundings and who care about life itself. And I don't know, I don't want to win anything. I don't want to be anyone. I want to be Mario Frangoulis for the rest of my life, and making sure that I'm a good person in my heart, and that I manage through my work and through my voice and the God-given talent that I was given to be able to offer support for the younger generations. She remembers her grandmother fondly, a modern Cypriot Cinderella adorned with the beauty of her love for her people. In her latest book, Maria Gunther pays tribute to her grandmother, an incredible philanthropist who was given the title The Last Princess of Cyprus. Μακάρι να μπορούσα να πω όλα αυτά που έζησα, όλα αυτά που άντεξα, όλα αυτά που μέσα μου βαθιά νιώθω να με πληγώνω, και εμένα και τους άλλους. Κουράστηκα πια. Κουράστηκα να είμαι η πριγκίπισσα Ζήνα Κάνθερ Ντετήρας. Θέλω να είμαι απλά η Θεογνωσία. Maria, your grandmother Zina Gunther was a girl of a poor Cypriot family who ended up as the largest Cypriot philanthropist and benefactor on the island, and who also played a crucial role in the island's liberation struggle. Tell us her inspirational story. Η Ζινούλα, όπως της άρεσε να την αποκαλούμε, δεν της άρεσε καθόλου να τη φωνάζουμε γιαγιά. Υπήρχε απαγορευτικό στο σπίτι. Ζινούλα με φωνάζετε. Ήταν μια πολύ δυναμική γυναίκα. Ήταν μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε στην Τάλα της Πάφου το 1927. Από μια πολύ φτωχή οικογένεια, αλλά αυτό δεν ήταν το πρόβλημα της οικογένειας, το κύριο. Το πρόβλημα ήταν ένας πατέρας ο οποίος ήταν αρκετά σκληρός και ήταν εθισμένος στο αλκοόλ.
Οπότε αντιλαμβάνεστε πως όλα τα παιδιά δεν περνούσαν εκεί ιδιαίτερα ευχάριστα. Μαζί με τη φτώχεια νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Το μεγαλύτερο της όνειρο ήταν να πάει σχολείο. Δεν κατάφερε να το τελειώσει. Τη σταμάτησαν για να πάει να δουλέψει, να βοηθήσει την οικογένεια. Όμως παρόλα αυτά, για να αντιληφθούμε το δυναμισμό αυτής της γυναίκας, ήξερε και να γράφει και να διαβάζει. Ήταν 7 αδέλφια, ήταν η μικρότερη. Το πραγματικό της όνομα ήταν Θεογνωσία. Μετά έγινε Ζήνα. Στα 17 της αποφασίζει να πάει Λεμεσό, να δουλέψει σε μία κλινική. Εκεί πέρα γνωρίζει μία κοπέλα, η οποία δούλευε ως χορεύτρια σε νυχτερινό κέντρο. Τότε τα νυχτερινά κέντρα ήταν και λίγο οικογενειακά, έτσι όπως είναι και στο εξωτερικό. Οπότε αποφασίζει να κάνει το βήμα για καλύτερα λεφτά να πάει στο νυχτερινό κέντρο. Εκεί πέρα υιοθετεί και το ψευδώνυμο Ζήνα, με το οποίο έγινε γνωστή μετά, και γνωρίζει και τον Γκάνθερ, τον άνθρωπο ο οποίος της άλλαξε τη ζωή, της έδωσε τις δυνατότητες να βοηθήσει τον τόπο της και να αλλάξει και τη δικιά της ζωή, που νομίζω ότι γνωρίζοντάς την, ήταν τόσο δυναμικός χαρακτήρας που πρέπει να ήταν έτσι και στα παιδικά της χρόνια. Συγγενείς μου λέγανε ότι τη θυμόμαστε από μικρή να λέει ότι θα φύγω από το χωριό. Το λέγανε από γενιές σε γενιές και τα κατάφερε και έφυγε. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ευτυχισμένη μετά με τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί όπως παρουσιάζω και στο βιβλίο μου, δεν ήταν πολύ ευτυχισμένη μετά. Το ίδιο πρόβλημα που είχε και ο πατέρας της, το ίδιο πρόβλημα με τον αλκοολισμό είχε και ο Γκάνθερ. Όταν σβήσουν τα φώτα της λάμψης και μείνεις μόνος σου σε ένα τεράστιο σπίτι, παγώνει η ψυχή σου. Και θέλεις να νιώσεις ότι σ' αγαπά κάποιος, γιατί είσαι η Ζηνούλα. In your book, you recall your fondest memories with your grandmother or when you spent your summers in a palatial home. What was Ζήνα Γκάνθερ like behind closed doors? Was there a difference between the private and the public persona? Η Ζηνούλα είχε φτάσει μία φορά στα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά τελικά ο γάμος δεν έγινε, με το Μιλτή, που είναι ο πραγματικός μου παππούς. Η οικογένεια του Μιλτή δεν ήθελαν μία φτωχή γυναίκα να παντρευτεί ο γιος της, τότε επικρατούσε και η πρίκα. Η Ζηνούλα δεν είχε πρίκα, δούλευε μόνη της. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ήταν πάρα μα πάρα πολύ δυναμική. Δηλαδή, λίγες μέρες πριν το γάμο, συγκεκριμένα στο βιβλίο αναφέρω τη μέρα του γάμου, η οικογένεια του Μιλτή δεν τον άφησε να πάει στην εκκλησία. Η Ζηνούλα ήταν ήδη έγκυος και εκείνη τη δεκαετία έφερε στον κόσμο ένα παιδί που δεν ήταν μέσα σε γάμο. Θεωρώ πως είναι ένα πρότυπο γυναικείας δυναμικότητας, δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία παρά τις αντικσότητες της ζωής κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να μην την πάρει από κάτω. Νομίζω ότι το παράδειγμα που βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις είναι ότι όταν κάποιος άνθρωπος περάσει πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχουν δύο τινά. Δικιά μου προσωπική άποψη. Είτε θα βαλτώσει και θα πάει στο βυθό και δεν θα καταφέρει να ξανανεβεί στην επιφάνεια, είτε θα καταφέρει να ανεβεί στην επιφάνεια αλλά θα γίνει πιο σκληρός. Η Ζηνούλα έγινε το δεύτερο. Ήταν σκληρός ως χαρακτήρας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να γίνονται τα πράγματα με τον δικό της τρόπο και δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί της. Και ό,τι πρόβλημα και να της έλεγες, σου απαντούσε υπάρχουν και χειρότερα. Τα είχε ζήσει. Τα ήξερε. Ποια ήταν η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου, ναι, αυτή τη θυμάμαι. Όταν έφυγε η μάνα μου από το σπίτι για ένα μήνα. Από όλα αυτά που έχω περάσει, ο συγκεκριμένος μήνας ήταν ο πιο δύσκολος της ζωής μου. Αυτό το απέσιο συνέστημα να μην νιώθεις ασφάλεια πουθενά είναι το χειρότερο. Ώσπου μετά έρχεται το ουράνιο τόξο. Είχε μια πολύ καλή μητέρα. Είχε την Αγάθη που ήταν πάρα πολύ αγαθή, που ήταν πάρα πολύ καλή. Προσπαθούσε να βοηθήσει τα παιδιά της, αλλά εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να φύγει από αυτό το γάμο. Και θεωρώ ότι επειδή της είχε φοβερή αδυναμία η Ζηνούλα της Αγάθης, έβλεπε θλίψη στα μάτια της. Και νομίζω ότι είχε μία αλλεργία με τη θλίψη στα μάτια του άλλου. Δεν μπορούσε να τη βλέπει. Γιατί βοηθούσε. Γιατί συχαινόμουν να βλέπω τη θλίψη στα μάτια του άλλου. Δεν την μπορώ τη θλίψη, μου προκαλεί αναγούλα. Μια ζωή την έβλεπα στα μάτια της μάνας μου. Μου έτρωγε τα σωθικά. Μετά την είδα στα μάτια της αδελφής μου και μετά... μετά στα μάτια του έρωτα.
της ξυπνούσε πολύ άσχημα συναισθήματα να βλέπει τον άλλο θλιμμένο. Γι' αυτό και βοηθούσε τόσο πολύ. Δεν ξέχασα από πού ξεκίνησε, δεν ξέχασα ότι και εκείνη ήταν σε αυτό το σημείο και είναι χαρακτηριστικό που είχα πάει μία φορά σε ένα γνωστό βιβλιοπωλείο για να υπογράψω βιβλία και ήρθε ένα νεαρό παιδί, δεν το ήξερα, αυτό το περιστατικό δεν το ήξερα για να το βάλω μέσα στο βιβλίο μου γιατί νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό που ήρθε με γεμάτα μάτια και μου λέει θέλω να σου πω κάτι. Μου πες μου. Μου λέει, η γιαγιά σου βοήθησε τον αδελφό μου πάρα πολύ. Λέω πώς. Σκέφτηκα ότι μπορεί απλά να του έδωσε λεφτά. Όχι, μου λέει, ήταν πάρα πολύ άρρωστος. Και ήταν με τον πατέρα μου και ο αδελφός μου ήταν πιτσιρίκι. Ήταν στο νοσοκομείο και είχε μπροστά του 30 άτομα. Και ο πατέρας μου ένιωθε ότι ο γιος του πεθαίνει. Δεν ανάσαινε κανένα. Και έλεγε στους γιατρούς, σας παρακαλώ, γίνεται να με δείτε πρώτο γιατί το παιδί μου πεθαίνει. Και οι γιατροί του λέγανε, δεν γίνεται, έχουμε ακόμα 30 άτομα μπροστά. Και εκείνη τη στιγμή πέρασε η Ζήνα Κάνθερ για να δώσει μια δωρεά στο νοσοκομείο. Και βρήκε το θάρρος ο παπάς αυτού του παιδιού και της είπε: «Σας παρακαλώ, ο γιος μου πεθαίνει, δεν αναπνέει καλά. Είμαι τελευταίος στη σειρά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με». Και γύρισε και του είπε: «Περίμενε εδώ». Και μπήκε μέσα στο διευθυντή. Και σε 5 λεπτά είπαν: «Ο κύριος με το παιδί, επειδή είναι μικρό και ανήλικο, να περάσει πρώτος». Το βάλαν κατευθείαν χειρουργείο και σώθηκε ο αδελφός του. Και ήρθε με γεμάτα μάτια και γεμίσαν και τα δικά μου μάτια, ενώ δεν το ήξερα αυτό το παιδί. Γιατί μου λέει πραγματικά, αν δεν ήταν η γιαγιά σου, ο αδελφός μου δεν θα ζούσε. Γι' αυτό σε παρακαλώ, επειδή και ο πατέρας μου είναι άρρωστος τώρα, μπορείς να μου κάνεις μια αφιέρωση στο όνομά του. Θα χαρεί πάρα πολύ για να το δει. Θεωρώ ότι υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, οι οποίες δεν έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας, δεν γράφτηκαν ποτέ, που είναι πολύ πιο σημαντικές παρά το χρηματικό ποσό το οποίο δόθηκε σε διάφορες δωρές. Οπότε το κρατώ αυτό και νιώθω συγκίνηση αμέσως την ώρα που τα ακούω. Έχει 6 χρόνια που ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο. Ήταν τόσο συναισθηματικά φορτισμένη η όλη διαδικασία γραφής που το σταμάτησα σε κάποια φάση και είπα «Ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα να μάθει για τη Ζηνούλα». Και καθώς διάβαζα και μάθαινα, είπα «It's a hell of a story, πρέπει οπωσδήποτε να το μάθει ο κόσμος». Το μήνυμα που θέλω να βγάλω προς τα έξω είναι ότι μπορείς να τα καταφέρεις σε πολλές αντικσότητες της ζωής. Πρώτον, όπως τα κατάφερε εκείνη, μια δεκαετία που δεν είχαμε μία φίλη, ένα γνωστό να μας βοηθήσει. Ήσουν αστιγματισμένος για πάρα πολλά πράγματα εκείνη την εποχή και σου κλείνανε την πόρτα κατάμουτρα. Και δεύτερον, όλοι πίστευαν ότι η πριγκίπισσα Ζήνα Κάνθερ Μπετήρας με τα λεφτά που έχει θα είναι ευτυχισμένη. Δεν ήταν ευτυχισμένη, θεωρώ. Και το έβλεπα γιατί όποτε τη ρωτούσα για τα χρόνια που τα φώτα της δημοσιότητας ήταν ανοιχτά και πάνω της, δεν ήθελε να μιλήσει και μου έλεγε. Δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν είναι τόσο ωραίο όσο εσύ το φαντάζεσαι. Μία κοπέλα μικρή ήξερε πως η γιαγιά της είναι πριγκίπισσα, οπότε ήθελα να μάθω. Δεν ήταν ευτυχισμένη. Είχε συνειδητοποιήσει ότι πολλά άτομα ερχόντουσαν δίπλα της μόνο από συμφέρον. Και αυτό την πλήγωνε. Στην αρχή σε όλους αρέσουν τα φώτα. Μετά αρχίζουν και σε τυφλώνουν λίγο. Και θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής της πριν το Αλσχάιμερ ήταν αρκετά μοναχική. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μας να μένουμε σπίτι της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που ερχόμασταν από Ελλάδα. Και είχε βράδια που δεν κατέβαινε να φάει με την υπόλοιπη οικογένεια. Δεν νιώθω μοναξιά. Επιλέγω τη μοναχικότητα. Ένιωθε περήφανη για αυτά που είχε καταφέρει. Αλλά θεωρώ ότι την αγάπη του κόσμου που έπρεπε να την έχει πάρα μα πάρα πολύ δεν την είχε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Και φάνηκε και από την κηδεία όπου η εκκλησία ήταν σχεδόν άδεια ενώ είχε ανακοινωθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Is there a personal motto that inspires you to be your best self? Αυτό το οποίο με βοηθάει είναι η συμβουλή που μου είχε δώσει. Η οποία δεν είναι μια συνηθισμένη συμβουλή και τόσο βαθιστόχαστη σαν αυτά που ακούσα λες γιαγιάδες να λέει και λέει πω τι σοφό που είπε. Θυμάμαι μια φορά μου είχε πει είχα θυμώσει στο σχολείο, είχα νευριάσει και γύρισε και μου είπε μην παίρνεις κανένα και τίποτα, πολύ στα σοβαρά. This is life, έτσι είναι η ζωή, προχωράμε παρακάτω. Μην το πολύ σκέφτεσαι, συνέβηκε, πέρασε, προχώρα στη λύση. Μην μείνεις στο τι σου έκανε, μην μείνεις στο τι λέχθηκε, μην το πάρεις και πολύ στα σοβαρά. Και όντως έχει δίκιο. Nadia Neofitu is a freelance journalist who writes for a variety of publications, from The Hollywood Reporter to Deadline, Quartz, CNN and more. When she's not interviewing famous movie stars and musicians, she's running, or talking about running, in a video series she created called The Rundown, where she interviews people she admires while on the run. Nadia, you went from a small-town journalist to a subject matter expert, spending most of your time in the company of celebrities and interviewing movie stars and musicians about their latest projects.
What motivated you to enter the world of journalism? I wanted to be a journalist when I was in my, you know, sort of high school years. I really became interested in doing that. I wanted to be an investigative journalist. That was the real thing that I thought, oh, I can maybe make a difference, because I can't really change the world, but maybe someone will see a story that I produce or write or put onto TV or something like that, and then they get to do something that can help that situation. All the while, as I was growing up, I developed a love for South African music, and I really credit that with giving me this appreciation for arts and entertainment. But it was when I came here in 2009 to cover Nelson Mandela. They had a concert for him at Radio City Music Hall, and it was for his 91st birthday. There were so many great artists on the lineup: Aretha Franklin, Stevie Wonder, a whole bunch of South African artists. And I came for a week to cover all of that. It had been something that had been growing in me for about 4 or 5 years, just this idea of what would it be like to work in New York, you know, where all the people that I've ever wanted to interview are basically here. And when I came for that event, I really saw that I can do this. It's possible, you know, it'll be tough, but I'm sure it'll work. So when I got back from that, that's when I really started to let that idea grow in me a lot more about coming here. You have interviewed the likes of Oprah Winfrey, Tom Cruise, Will Smith, Forrest Whitaker, Hugh Jackman, Sarah Jessica Parker. The list is endless. How has your interviewing style changed from that of your first interview? I think I peaked quite early in about 2014 when I interviewed Oprah, because that was like kind of the high of the high. You know, the thing is, you only have 3 minutes to talk to her, and your brain is going into overdrive. Like, what do I ask her that she's never been asked before, or that will give an answer that I haven't heard before, or we haven't heard before? And so, you know, she had said to me, that's an excellent question. I thought, this is it. I can retire. I don't have to do this anymore. I spent a lot of time in the beginning doing a lot of movie interviews, which is where actors have new films coming out. You know, you get to do the circuit with them, and you're one of a bunch of interviews they do during the day, but you always try and make it something a little bit different. And through that, you get to develop what your interests are, you know, what you really want to do, because that's not something you will end up doing forever. And I do like that it just gave me quite a broad entry into more entertainment and film journalism as a whole. You have found a way to bring your love of running and entertainment together in a video series called The Rundown. Tell us about that. The Rundown came out of this need to want to go beyond these sort of 5 minute interviews I was doing with celebrities and actors. And a lot of them I was starting to find out, like Kevin Hart is a runner. They love running. And so I thought, if you love running, you'd want to talk about it. And what better way to do it than while running? Because there's no facade. You know, you're not really thinking about anything else other than, what is the question? Oh, let me just give the first answer that comes to my head. And my idea was to create this interview series, you know, of interviewing celebrities. But then I started interviewing just people that I knew here in New York. And that also is fun as well, because everybody has a really great, interesting story. I don't know where it comes from, but I can be very, very much excited about things. And I have this enthusiasm that, you know, it's the thing that gets me up in the mornings. I'm always like, what can we find out today? What am I going to discover today? What new thing is? Because sometimes, you know, as an entertainment journalist, especially with film and music, you can feel like, oh, there's so many things I don't know, so many movies I haven't seen, and you can feel like you have a lack of knowledge. But at the same time, you find out things when you're meant to, right? And that discovery process is half the fun. I'd say running is definitely that vehicle for me to take a moment out of my life, you know, when I just need to take a break. I had a story I was working on this week that was just getting to me a little bit. Then just go for a run. And I'm like, okay, now let's tackle it again, you know? So it's invaluable. I love it so much. And who ever thought? I tell you, I was like, growing up, I hated running so much. And now I'm looking to doing my 10th marathon in October in London. So life is truly amazing. And I mean, if I can do it, honestly, I say this, it is, anybody can do it. It's something that you just put your mind to, you work towards it, and it's the same kind of principle that you can start to put through everything else. The only thing, it's just you need to have the imagination and find a way to stimulate that imagination. When you can't see something, find a way to get to see it, and then it will become what it needs to be in your life. You know, it will actually happen. That's at least what I've found. So, yeah.
Stay connected and follow us on social media. If you want to be featured on Culturescope, contact our production team by visiting the website below. Until next time, stay safe and let culture transform your life.